θα το βρείτε μπροστά σας, ότι αυτό τη λέξη την έχει πει 10 φορές ο Νίκος, υπάρχει ιδιαιτερότητα. Εάν οι Βατολακιανοί που κάναμε συνέλευση με τον πρόεδρο και τους 5 συμβούλους, γενική συνέλευση να αποφασίσουμε να σας δώσουμε το χώρο, φράγμα δεν θα υπήρχε. Το νερό που παίρνουμε υπήρχε στο φράγμα, είναι δύο συγκεκριμένα πραγματάκια που είναι ιδιαιτερότητα. Αν τότε το Βατόλακο στη γενική συνέλευση έπαιρνε απόφαση, δεν δίνουμε τα χωράφια, φράγμα δεν θα υπήρχε. Πρέπει να το καταλάβετε καλά, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας και κατάλαβε το πολύ καλά. Αφού τιμολογεί το νερό, θα πρέπει όμως να τιμολογήσετε τη ζημιά που έχει το ΕΠ. Έτσι, πρέπει να τιμολογηθεί η ζημιά των 180 τιμών που παίρνετε. Διότι αυτή που το πήρε από το ΤΟΕΒ, ο ΤΟΕΒ πλήρωνε κάποια χρήματα οι χορηγανίστε του στο ΤΟΕΒ. Δεν πήραμε και το νερό, ήταν του κάξοντα. Αυτό λοιπόν είναι τώρα κάτω το ΕΠ. Δεν νομίζω να προσφέρανε στο έργο 180 τιμικά νερό η Αγιά μου παίρνει νερό. Συνήθιστα στο ΤΟΕΒ, στο έργο 120 τιμικά την ώρα. Στο πράγμα. Πρόσφερε αυτό. Παίρνεις 250 κυβικά. 300. Έτσι, θα μου το πληρώσει για να σου πληρώσω. Αυτό που λες και αυτό που λέω, πάτε. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ωραία, το ίδιο πράγμα. Άκουσα όμως τι σου λέω. Το 2017, αν το έχεις τώρα, δεν υπήρχε το πράγμα. Οι μπαλάκες είναι με σκυλιανοί, δεν σας το χρεώνουν. Έτσι, δεν είμαστε το ίδιο. Άντε μπορεί παρόν στη εκδηλώση. Άκου τι σου λέω, άμα είχαμε μια εδώ ήταν διαφορετικά. Το 2017, τώρα δηλαδή, εάν δεν υπήρχε το φράγμα και είχες μέσα εσύ την υδρομάστευσή σου ή το έργο το οποίο είχες, θα έπαιρνα το νερό μου. Πρόσεξε, θα έπρεπε να κοστολογήσει το νερό. Γιατί? Διότι αυτό λέει αυτό το πράγμα. Ναι, ωραία. Δεν θα βάζαμε το εξαρτητικά, βάζαμε τα μοντέρ. Το κοστολογούμε λοιπόν. Έτσι, δεν το κοστολογούμε. Το κοστολογεί έξω τα συντήρηση. Ωραία, ο ΤΟΕΒ λοιπόν τότε κοστολογεί το κόστο του νερού με τα έργα που έχει ο καθένα. Το βαρύ πρέπει να έχει την κοστολογική τόσο. Εσύ το παίρνει τόσο. Τώρα έχει ένα φράγμα. Και το φράγμα κοστολογείται με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβε το να σου πω. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω απέρασε μήκο το θέμα. Δεν μπορώ να το πάρω από την αρχή. Από το 1950-1960 που λέει ο κόσμο εδώ πέρα. Πάμε να ξαναφράσουμε πιο πάνω και παίρνουμε το νερό μα. Κάμισε έτσι. Πάμε να φύγουμε εδώ. Πάμε να φύγουμε εδώ. Δεν αξίζει. Εντάξει. Από το 1950. Δεν αφήνεται τα δικαιώματα του χωριού που επιβάρεται τώρα. Με υγρασία. Με υγρασία. Τα γράφουμε με διαρροέ. Και με διαρροέ. Έτσι. Στο επόμενο. Δηλαδή, στα τσιγούνια. Ο κόσμο θα μα σημειώσει. Πού θα μα σημειώσει ο κόσμο. Για βάρκα μου πάρουνε. Ωραία. Δεν παίρνει βάρκα μου. Για βάρκα μου. Αυτό εδώ. Έστω με τόσα λίγανε. Με τόσα τυπικά νερό. Για τη ζημιά που είναι στο εξωτερικό. Για τα γράφη για τα μισή. Το χρόνο σε δικαίωμα 15 χρόνια που θα υπηρεσία και θα πρόεδρο επιδεικνύεται. Και ένα ερώτημα δεν απαντήθηκε προσωπικά από μένα. Αναγνωρίζετε την ύπαρξη των προηγουμένων από εσάς και το εγγράφει το δικό μας. Και των δεσμεύσεων που έχουν. Και των δεσμεύσεων που έχουν. Υπάρχει συνέπεια για συνέχεια. Ή δεν υπάρχει. Για να ξέρουμε. Στα αντισταθμιστικά οφείλει. Ένα και δεύτερο. Ένα ερώτημα ακόμα και να σταματάω να απαντήσω. Παραλάβει αλλά και ένα δεύτερο. Μιας και αναφερθήκατε στα περιβαλλοντολογικά. Το πρόβλημα ίσως να μην σας έχει μεταφερθεί πόσο μεγάλο είναι στα σημεία όφρησης και συγκεκριμένα στην γειτονιά. Εδώ έχουμε άνθρωπο που αδειάζει το βόθρο του στην περιοχή κάθε 10 μέρες και κάθε 15. Μα αυτό είναι εκατοστάρι. Και δεν είναι ένα, είναι πολύ. Να απαντήσει για αυτό που το ρώτησες πρώτα για να τελειώσει. Λοιπόν, επειδή μπορεί να έχουμε και δεύτερη εμπλοκή στην πορεία, εγώ θέλω μια και βρεθήκαμε εδώ να τη θέσω τώρα. Τι έπαιρνε, δεν είχατε γνώση. Θέλω να απαντήσω, πρόεδρε. Αυτή η όρση που είσαι απευθύνεσαι, πού είναι σήμερα. Δεν είναι στο συμβούλιο. Πηγαίνετε όπως από εδώ πέρα, πάτε όπως από εδώ πέρα. Όχι. Όχι, με ρωτάς από εδώ. Τώρα θα σας απαντήσω. Τώρα θα σας απαντήσω. Πάρ' την απόφαση λοιπόν αυτή που μου την έχει φέρει εδώ πέρα. Να εδώ την έχω. Πηγαίνετε σε αυτούς που την έχουν υπογράψει. Και τραβάτε και πείτε τους το εξής. Ακούστε, ακούστε. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πηγαίνετε λοιπόν και πείτε μια πολύ απλή ερώτηση. Παιδιά, όταν υπογράφατε από κάτω και βάζετε τα ονόματά σας από κάτω. Εδώ πέρα, στο αυτό εδώ πέρα. Είχατε προβλέψει. Μα και εμείς γι' αυτό το δώσαμε, γιατί υπογράψαμε. Γιατί ήμουν στην κοινότητα εγώ με αυτόν. Χωρίς τις υπογραφές δεν το δίναμε. Θα μου κάνει πλακιά. Δηλαδή εμείς χωρίς τις υπογραφές θα το δίναμε. Δεν το δίναμε. Μα τι λέει τώρα.
Προφανώς και αποφάσεις εδώ πέρα τις έχω μπροστά μου τις αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνωρίσω τις αποφάσεις? Να τις εφαρμόσω. Να τις εφαρμόσω. Συλλογίστε ακριβώς. Δύο δεινά λοιπόν υπάρχουν. Είναι συνηθώς στο δικό μου διοικητικό συμβούλιο ότι εγώ, επειδή οι άνθρωποι έχουν δίκιο και. Αφήστε με να τελειώσω. Έχουν δίκιο και εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Δεν θέλω να έχω καμιά επιλογή με το πράγμα. Το παρατάω. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Πάρτε το κράτος και κάντε ό,τι θέλετε. Πάρτε το κεφαλί σας και εσείς και οι προηγούμενοι που υπογράφετε τα χαρτιά αυτά. Ή να πω. Ότι στις ενώσεις με τους ανθρώπους που έχουν δίκιο, κάνω ό,τι μπορώ για να εφαρμόσω το πράγμα. Πώς θα εφαρμόσω, ρε παιδιά, αυτήν την απόφαση εδώ πέρα, όταν υπάρχει δίπλα ο νόμος αυτός? Πώς θα πάρετε μαζί αυτά και πείτε μου πώς θα εφαρμόσω. Εγώ δεν ξέρω, να πω κι εγώ κάτι. Να τελειώσω. Ναι, μα το ίδιο είπε και εσύ. Μα απαντά στον άνθρωπο. Θα το εφαρμόσετε, θα μας δίνετε περαιτέρω ποσότητα νερού από αυτό που σου λέει και θα το πληρώνουμε. Θα το πληρώνουμε την περαιτέρω ποσότητα. Αφού θέλετε να την εφαρμόσετε λοιπόν τυπικά.